Εδώ και αρκετούς μήνες η Ουκρανία χάνει έδαφος έναντι της Ρωσίας, ενώ τις τελευταίες μέρες η κατάσταση στην περιοχή του Ντονέτσκ έχει επιδεινωθεί. Αν και έχει εγκριθεί η αμερικανική βοήθεια μαμούθ ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτική βοήθεια, το Κίεβο υποστηρίζει ότι θα φτάσει μόνο για να μην πέσει το ουκρανικό μέτωπο και ενδεχομένως να ανακτηθούν κάποια από τα εδάφη. Η κατάσταση διαμορφώνεται κατά αυτόν τον τρόπο εν μέρη εξαιτίας των ελλείψεων σε πυρομαχικά και όπλα από τους δυτικούς συμμάχους. Οι ουκρανικές δυνάμεις λένε ότι η ημερήσια δυναμική τους είναι περίπου 2.000 σφαίρες τη μέρα έναντι 7.000 που είναι αυτοί των Ρώσων. Ο Ed Arnold από τη Βρετανική Δεξαμενή Σκέψης, Royal United Services Institute, που ασχολείται με θέματα άμυνας και ασφάλειας, σημειώνει ότι τα εδάφη που έχουν χαθεί είναι το ζήτημα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία. Πρέπει να πολεμήσουν για να τα ανακτήσουν. Εκτιμώ όμως ότι οι υπολογισμοί στο μυαλό του Πούτιν έχουν αλλάξει ελαφρώς. Εννοώ τις τακτικές που χρησιμοποιεί. Καταφεύγει σε κτηνοδίες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κερδίζει έδαφος. Ο Πούτιν είναι σε ελαφρώς πιο πλεονεκτική θέση, όπως ήταν και πριν από 6 μήνες, καθώς όπως αποδεικνύεται, αποδίδει το να συνεχίζει τις επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Ουκρανούς. Είναι πραγματική πρόκληση ότι η στρατιωτική ενίσχυση που αναμένεται θα βοηθήσει απλώς να κρατηθεί η πρώτη γραμμή. Σε ορισμένες μάχες, η Ρωσία έχει αναπτύξει το λεγόμενο ανθρώπινο κύμα, μια τακτική που αφορά την αποστολή μεγάλου αριθμού ανειδίκευτων στρατιωτών, που συχνά στρατολογούνται μέσα στις φυλακές, στα πεδία των μαχών, ώστε να κάνουν τους Ουκρανούς να σπαταλούν τα πυρομαχικά τους. Και στη συνέχεια οι Ρώσοι στέλνουν πιο καλά εκπαιδευμένα στρατεύματα με προηγμένα όπλα. Ο Αλεξάνδρ Ματίας είναι Ουκρανός αξιωματικός που πολεμά στην πρώτη γραμμή από το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής. Αυτό τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Αλλά οι απώλειες θα είναι βαριές για την Ουκρανία. Δεν έχουμε αρκετούς στρατιώτες. Στο ξεκίνημα του πολέμου ήμασταν 38 εκατομμύρια. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι φεύγουν. Πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να πολεμήσουν ή δεν μπορούν. Χάνοντας τόσο πολλούς ανθρώπους, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Οπότε γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία κρατά το μέτωπο παρά τις ελλείψεις. Η επικράτηση δεν είναι μακριά, είπε, και υποσχέθηκε ότι η επιπλέον βοήθεια είναι καθοδόν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα φτάσει.